pdtl.gr, διαδώστε τη φωτογραφική γνώση. Γεια σας, είμαι Vios, και θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή χρονιά. Ελπίζουμε το 2014 να φέρει σε όλους στιγμές χαράς και να τους βοηθήσει να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια φωτογράφοι. Αυτό είναι το πρώτο hands-on βίντεο του pdtl για το 2014. Στα χέρια μας έχουμε την Betax K3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική αντιπροσωπεία της Pentax στην Ελλάδα που μας τη διέθεσε. Η Pentax K3 είναι η ναυαρχίδα της Pentax ή αν θέλετε η ναυαρχίδα της Ρίκοχ Pentax γιατί ω γνωστόν η Ρίκοχ έχει αγοράσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα την Pentax. Γι' αυτό άλλωστε όπως θα δούμε εδώ κάτω από την οθόνη υπάρχει και η ονομασία Ricoh. Παρ' όλα αυτά, η Ricoch διατήρησε το brand name τη Πένταξη προ το παρόν και είναι κάτι το οποίο μα βρίσκει σύμφωνο και θα θέλαμε και στο μέλλον να υπάρχει το brand name τη Πένταξη. Πρόκειται για μια από τι πιο δυνατέ εταιρείε στον χώρο και ειδικά στι DSLR έχει κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά ε, φανταζόμαστε ότι ζηλεύουν οι χρήστε των, των DSLR των άλλων εταιριών. Ξεκινώντα για την K3, να πούμε καταρχήν ότι έχει ένα σώμα πολύ ανθεκτικό σε υγρασία και σκόνη. σω έχετε δει. Ε, βιντεάκια στο ίντερνετ ε, με τέτοιου είδου μηχανές της ε, νομίζω με την K7 υπάρχει σίγουρα και με την K3 όμως όπου ε, μπαίνουν κάτω από τρεχούμενο νερό και δεν παθαίνουν τίποτα. Ε, η K3 έχει ένα πολύ, είναι μια πολύ στιβαρή κατασκευή. Στα τεχνικά της χαρακτηριστικά, να τα πούμε εντάχει, βασίζεται σε έναν αισθητήρα CMOS μεγέθους APS και ανάλυση 24 MP και στον επεξεργαστή εικόνα σε Prime 3. Το ISO της ρυθμίζεται από 100 μέχρι 51-200 και η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι πιάνει τα 8,3 καρέ το δευτερόλεπτο. Το σώμα βέβαια, όπως συνηθίζει πέντα άλλωστε, είναι αυτή και η Sony που το κάνουν αυτό, έχει σταθεροποιητή εδώ βλέπουμε SR, όπως τον ονομάζει Πένταξ, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται φακούς με σταθεροποιητή, γι' αυτό άλλωστε και εταιρείε, όπως η Sigma, οι οποίες βγάζουν φακούς με σταθεροποιητή, ε, βλέπουμε ότι για την έκδοση για, έκδοση για Pentax ο σταθεροποιητής αφαιρείται. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, της Pentax K3 και το οποίο είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν πολλοί εταιρείε στον τελευταίο διάστημα κατασκευής DSLR, είναι η αφαίρεση του Anti-Alliance Φίλτρου, του AA Φίλτρου αλλιώ. Το AA Φίλτρο βρίσκεται μπροστά από τον αισθητήρα, στην ουσία βοηθάει στο να μειώνεται το μουαρέ και οι χρωματικές ανομαλίες με, με την τεχνολογία την οποία έχει ενσωματωμένη. Αφαιρώντας το εταιρείε αυτό που πετυχαίνουν είναι την αύξηση της οξύτητας των εικόνων τους, των εικόνων που δημιουργούν οι DSLR τους, ε, αυτό που είναι όμως το πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση της K3 είναι ότι παρόλο που έχει αφαιρεθεί το, το IA φίλτρο μας δίνει τη δυνατότητα να προσωμιώσουμε τα αποτελέσματα της ύπαρξής του ε, μέσω του AA Filter Simulator μιας επιλογής μέσα στο μενού της μηχανής. Φυσικά ε, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η αφαίρεση του AA φίλτρου δεν ε, αυξάνει πολύ την οξύτητα των εικόνων Ειδικά όταν μιλάμε για απλού φακού και όχι για πολύ καλού φακού, για prime φακού και για φακού οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλά κρύσταλα. Οπότε έχετε το αυτό υπόψη σα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μια μηχανή που δεν έχει φίλτρο θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά από μια μηχανή που το έχει. Αν και όπω είπαμε τον τελευταίο καιρό, οι εταιρείε το αφαιρούν. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά τη K3 μπορεί να καταγράψει βίντεο Full HD 1920x1080 στα 60 FPS και βλέπουμε ότι είναι μια μηχανή που είναι προσανατολισμένη προς τη λήψη βίντεο καθώς εδώ βλέπουμε ότι έχει την υποδοχή για εξωτερικό ε, μικρόφωνο και εδώ την υποδοχή για εξωτερικά ακουστικά. Ε, άλλη μια καινοτομία της ε, Pentax είναι το ότι έχει δημιουργήσει μια νέα κάρτα μνήμης στην Pentax Flu ASDHC με ο μπορούμε να δούμε ε, το υλικό μας σε οποιοδήποτε υπολογιστή μέσω browser η Pentax K3 δέχεται όμως και κανονικές κάρτες SD. Στην ουσία έχει, θα πω, θα δούμε εδώ δύο υποδοχές για κάρτες μνήμης SD. Και τέλος να αναφέρουμε ότι το αυτόματο σύστημα εστίασης της K3, το SAFOX 11, παρέχει 27 σημεία εστίασης. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Pentax K3. Και ας περάσουμε να δούμε πολύ κοντά τα χειριστήρια και τα κουμπιά της. Ξεκινώντας λοιπόν για την περιγραφή της Pentax K3 θα αρχίσουμε από το πάνω μέρος της μηχανής όπου κυριαρχεί το μικρό LCD πάνελ το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς να μπούμε μέσα στο μενού της μηχανής. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ο διακόπτη ενεργοποίησης και εφόσον το κάνουμε στο ON βλέπουμε ότι ενεργοποιείται και το πάνελ το οποίο όμως... Βγάζει ένα πολύ πράσινο έντονο χρώμα, το οποίο θα το θέλαμε λίγο πιο χαμηλή ένταση, λίγο πιο ντιμαρισμένο. Ε, στο μπροστά μέρο εδώ υπάρχει στο grip μα ε, για την αλλαγή, όπω βλέπουμε, τη ταχύτητα της, εδώ, της ε, του κλίστρου τη μηχανή. Και στον πίσω επιλογή, υπάρχει ο επιλογία για την αλλαγή, όπω βλέπουμε εδώ, του διαφράγματο. Εδώ έχουμε την, ε, το, τη συντόμευση για την ε, ρύθμιση τη αντιστάθμιση τη έκθεση. Και επίσης εδώ έχουμε την συντόμευση για τη ρύθμιση του ISO. Πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η συντόμευση εδώ και πιστεύουμε ότι κάθε DSLR, κάθε mirrorless θα πρέπει να έχει μια συντόμευση ISO σε ένα σημείο εύκολα προσβάσιμο για να μπορούμε να ρυθμίζουμε πολύ γρήγορα και εύκολα το ISO. Προχωρώντας βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει το hot shoe για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε εξωτερικό flash και αριστερά υπάρχει ο επιλογέας προγραμμάτων. Θα παρατηρήσετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας διακοπ, ένα διακοπτάκι το οποίο δεξιά είναι στο θέση log και προς τα πάνω είναι στη θέση που ε, ξελοκάρεται. Στην ουσία όταν το, θα δούμε εδώ ότι όταν βάλουμε το διακόπτη θέση lock το κουμπάκι αυτό το με στη μέση που είναι του επιλογία ανεβαίνει. Αυτό γιατί για να μην αλλάξει κατά λάθο, κλειδώνει τον επιλογή για να μην αλλάξουμε κατά λάθο το πρόγραμμα. Πλέον για να αλλάξουμε το πρόγραμμα θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι αυτό και να περιστρέψουμε τον επιλογέα. Εάν θέλουμε να μην έχουμε αυτή τη φασαρία με το κουμπάκι, δεν έχουμε παρά να κάνουμε το διακόπτη αυτό στη θέση που δεν είναι λοκαρισμένος. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο ποια προγράμματα έχει η 5K3. Λοιπόν, η 5K3 θα δούμε εδώ τώρα ότι υπάρχει, θα ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα το πράσινο, το οποίο είναι το αυτόματο πρόγραμμα της μηχανής, το οποίο είναι το, πάλι το αυτόματο πρόγραμμα της μηχανής αλλά το παραμετροποιήσιμο. Στο S βλέπουμε εδώ ότι το, διακο, το βελάκι πάει στο ISO, βλέπουμε εδώ ένα βελάκι δίπλα στο ISO που σημαίνει ότι μπορούμε, είναι το πρόγραμμα με προτεραιότητα ρύθμισης ISO. Το T είναι το πρόγραμμα ρύθμισης προτεραιότητας ταχύτητας του κλίστρου, βλέπουμε εδώ από εδώ αλλάζει. Το α είναι το πρόγραμμα προτεραιότητας διαφράγματος φακού. Είπαμε με τον πίσω επιλογή το διάφραγμα του φακού. Το τάφ μπορούμε να ρυθμίσουμε και, και την ταχύτητα του κλίστρου και το διάφραγμα. Αλλά στην επιλογή TAF δεν μπορούμε να έχουμε το ISO σε αυτόματη ρύθμιση. Και το M είναι το πλήρες manual. Συγγνώμη, στο TAF μπορούμε να έχουμε αυτόματη ρυθμίση του ISO. Στο M είναι που δεν μπορούμε να έχουμε αυτόματη ρυθμίση του ISO, αλλά ε, θα πρέπει να ρυθμίζουμε εμεί ε, το ISO κάθε φορά. Έχουμε επίση το πρόγραμμα Bulb για μακρά έκθεση εικόνες εικόνε. Και το X, το οποίο είναι η ταχύτητα, η, 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 ταχύτητα X, είναι για το συγχρονισμό με το Flash. Τέλο, υπάρχουν τρία προγράμματα, U1, U2, U3, για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε τι δικέ μα ρυθμίσει, να μπορούμε να τι βρίσκουμε εύκολα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει και το φλάσ της μηχανής, το οποίο ενεργοποιείται με αυτό το κουμπί εδώ. Έτσι. Ενεργοποιήθηκε το φλάσ. Είναι pop-up το φλάσ, κατεβαίνει με το χέρι. Εδώ έχουμε τη ρύθμιση της διόπτας του θαλμοσκοπίου για τα μάτια μας. Την επιλογή RAW για να πατήσουμε να βγάλουμε RAW εικόνες. AF mode για να επιλέξουμε το mode, τη λειτουργία της αυτόματης εστίασης και ο διακόπτης για να γυρίζουμε από αυτόματη εστίαση σε manual και ανάποδα. Από αυτή την πλευρά της μηχανής, όπως είχαμε πει και στην εισαγωγή, εδώ είναι η υποδοχή για το μικρόφωνο το εξωτερικό. Εδώ έχουμε... την υποδοχή για τα εξωτερικά ακουστικά. Και εδώ έχουμε τις άλλες υποδοχές... Είναι υποδοχέ σύνδεση ε, τη παροχή ρεύματο, του HDMI και USB. USB 3, από ό,τι βλέπετε, παίρνει η 5 k πολύ σημαντικό για να μπορούμε να κάνουμε ε, πιο γρήγορο μεταφορά των φωτογραφιών μα και των βίντεο μας στον ηλεκτρονικό μα υπολογιστή. Περνάμε στο. Θα δούμε, δείξουμε λίγο πάλι εδώ. Όπω είχαμε δει και πριν, εδώ είναι η διπλή υποδοχή για τι κάρτε SD και κάτω έχουμε την υποδοχή για το τηλεχειριστήριο της μηχανής. Περνάμε λίγο και στο πίσω μέρος της μηχανής, όπου κυριαρχεί η οθόνη των 3,2 inch ανάλυσης ενός εκατομμυρίου 37.000 dots και το, το, οπτικό φθαλμοσκόπιο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα διάφορα χειριστήρια τα οποία βλέπουμε και στις άλλες μηχανές, το play, για να μπορούμε να βλέπουμε τις εικόνες και τα βίντεο που έχουμε τραβήξει, ε, περιηγούμαστε αριστερά-δεξιά για τις εικόνες που θέλουμε και κάνουμε zoom με τον επιλογέα εδώ zoom in ή και zoom out μέχρι επίπεδο φακέλων μπορούμε να πάμε σε zoom out, εδώ τώρα είμαστε σε επίπεδο εικονιδίων δίπλα βλέπουμε ότι υπάρχει το κουμπάκι για τη ρύθμιση της φωτομέτρησης εδώ, όταν το πατάμε βλέπουμε ότι ενεργοποιείται η φωτομέτρηση εδώ το κατάμε πατημένο και μπορούμε να τα αλλάξουμε με τον επιλογή από εδώ ε, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ που θέλουμε γενικότερα. Πατώντα το info από εδώ, μπορούμε να μπούμε μέσα στι διάφορε επιλογέ, να επιλέξουμε με, το βελάκια, με τα βελάκια το ε, στοιχείο που θέλουμε να αλλάξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τον επιλογέα για να το αλλάξουμε. Το live view ενεργοποιείται πατώντας σε αυτό το κουμπάκι. Έτσι τώρα βρισκόμαστε σε κατάσταση live view για να δημιουργία φωτογραφιών ή βίντεο ή αν δεν είμαστε στην επιλογή βίντεο, αυτό πατάμε για να ενεργοποιήσουμε το live view. Αν είμαστε όμω θέλουμε να τραβήξουμε βίντεο, πατάμε απλά το διακόπτη αυτό προ τα πάνω, οπότε τώρα είμαστε στην κατάσταση λήψη βίντεο. Εδώ βλέπουμε ότι όταν πάμε στι φωτογραφίε, για να βγούμε σε live view και να τραβήξουμε φωτογραφίε, θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι αυτό πάλι. Ο σταυρό εδώ, από ό,τι βλέπουμε έχει τις διάφορες ε, για τη ρύθμιση της λήψη ε, λήψης μας, αν θα είναι συνεχής μονή ή για τη ρύθμιση αυτόματων προγραμμάτων και φίλτρων, για τη ρύθμιση του, της ισορροπίας λευκού το αριστερό και το κάτω είναι για την... Ε, okay, και το κάτω είναι για τη ρύθμιση του flash. Τώρα, σε περίπτωση που βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε ότι η θόνη μα δείχνει ότι κάθε κουμπί κάνει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία και έχει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση. Για να αλλάξουμε όμω το σημείο εστίαση και να επιλέξουμε το τετραγωνάκι που θέλουμε εμεί να εστιάζει η μηχανή, και στην περίπτωση που είμαστε στην αυτόματη εστίαση. Αλλάξουμε λίγο εδώ. Μπορούμε να πατήσουμε το μπροστά εδώ το κουμπάκι του AF Mode για να κάνουμε την αλλαγή της εστίασης. Έτσι και να την κάνουμε spot ας πούμε. Ή α κάνουμε λίγο μια αλλαγή εδώ στο shell. Οπότε, δέστε τώρα, πατώντας εδώ στη κανονική κατάσταση, μας δείχνει τι συντομεύσει και πατώντας τα κουμπάκια αυτά, μας ενεργοποιεί κάθε συντομεύση. Αλλά θέλοντα να επιλέξουμε το σημείο εστίαση, δεν έχουμε παραπατήσουμε αυτό το κουμπί εδώ. Οπότε, τώρα μπορούμε να επιλέξουμε το σημείο εστίαση, είτε από εδώ, είτε από μέσα από το θερμοσκόπιο. Τέλο, έχουμε αυτό το πράσινο κουμπάκι εδώ που δεν είπαμε, το οποίο στην ουσία επαναφέρει τι ρυθμίσει μα, τι οποίε έχουμε αλλάξει. Και τα κουμπάκια για το κλείδωμα της εστίασης, το AEF εδώ, κλειδώνει η εστίαση, και το κουμπάκι για το κλείδωμα της έκθεσης. Να αναφέρουμε εδώ ότι ακούσατε τώρα το φακό να προσπαθεί να εστιάσει και είναι ο φακός ODE PENTAX 1855 του kit και εδώ θα αναφέρουμε απλά ότι ο φακός αυτός από ό,τι ακούτε κάνει αρκετό θόρυβο σε σχέση ειδικά με τους φακούς των άλλων εταιριών. Το σημειώνουμε αυτό. Όπω θα θέλαμε να σημειώσουμε επίση ότι ο επιλογέ αυτό που βρίσκεται εδώ θα έπρεπε να βρίσκεται πιο δεξιά. Για κάποιο λόγο, η Πένταξ τον έχει βάλει πολύ αριστερά. Με αποτέλεσμα, όταν έχουμε τη μηχανή στο... και βλέπουμε μέσα από το θολμοσκόπιο και θέλουμε να αλλάξουμε το διάφραγμα, να δυσκολεύεται λίγο το δάχτυλό μα να ε, χρησιμοποιήσει τον επιλογέα. Κανονικά θα πρέπει ο επιλογέ να βρίσκεται εδώ και το κουμπί το AEF να βρίσκεται από την άλλη μεριά. Τέλο, υπάρχει το κουμπί, το κουμπί μενού, το οποίο μπαίνουμε μέσα στο μενού. Το μενού είναι στα ελληνικά. Έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Εδώ να σας πούμε ότι υπάρχει <coughs> στο 3 εδώ στο εικονίδιο της μηχανής η προσομοίωση του φίλτρου AEA. Αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι ενώ δεν έχει anti-alliance φίλτρο η μηχανή μπορούμε να προσομοιώσουμε τα αποτελέσματα ε, του φίλτρου αυτού. Επίσης, ε, <coughs> να δούμε λίγο γρήγορα, λήψη HDR, ε, ε, ψηφιακό φίλτρο που θα χρησιμοποιήσουμε... Ε, από εδώ ρυθμίζονται αυτά. Παρακάτω προχωρώντας εδώ είναι οι επιλογέ για τη ρύθμιση του βίντεο, για την ενεργοποίηση του σταθεροποιητή στο βίντεο και είτε να απενεργοποίησή του. Εδώ έχουμε τις ρυθμίσεις ε, για το μενού για την, για την, θέαση των εικόνων μας και των βίντεο, τι μπορούμε να κάνουμε, τι να αλλάξουμε. Έχουμε από ό,τι βλέπετε εδώ αυτόματη περιστροφή της εικόνας, οπότε όταν γυρνάω τη μηχανή στο κάθετο να περιστρέφεται και η εικόνα στο κάθετο. Βολεύει πολύ ειδικά για φωτογραφίες που έχουν γίνει, που έχουν γίνει σε portrait orientation. Εδώ ρύθμιση της γλώσσας, ημερομηνία κτλ όπως η ρύθμιση διάφορων άλλων λειτουργιών της μηχανής, πώς θα ονομάζεται το αρχείο, σε ποιο φάκελο, πώς θα ονομάζεται το φάκελο και ο φάκελος που θα μπαίνουν τα αρχεία μέσα και οι διάφορες ρυθμίσεις για πιο εξειδικευμένε λειτουργίες κατά τη διάρκεια της λήψης. Αυτά λοιπόν σχετικά με την 5, Pentax K3. Ε, περιμένουμε ό,τι απορίες έχετε ή ερωτήσεις σχετικά με την αυαρχίδα της Pentax DSLR στο κανάλι μας στο YouTube ή στο email μας pttlgr.gmail.com Εμείς μέχρι το επόμενο hands-on βίντεο σας χαιρετούμε.